Ακούστε παιδές, επιστρέφουμε με το GTA 4, φτάσαμε στο δεύτερο κομμάτι της πόλης όπως ξέρετε από το προηγούμενο επεισόδιο και θα συνεχίσουμε τις αποστολές μας με τον Playboy X. Είμαστε ήδη στο σπίτι του και πάμε κατευθείαν εκεί να βουτήξουμε χωρίς καθυστερήσεις, να δούμε τι άλλο θα μπλέξουμε με τον συγκεκριμένο τύπα και μετά με τον πρώην φίλο του, τον Dwayne, να ασχοληθούμε λίγο με αυτούς. Ίσως προλάβουμε και τον Manny. Ό,τι έπαιζα off camera με πήρε τηλέφωνο και ο Ρώμα να μου πει ότι να τσεκάρω τα email μου. Θα πάμε να τσεκάρουμε κάποια στιγμή για το ραντεβού με τον άλλον τον Πλάκα. Dwayne ain't the only thing I got on my mind. No? No. Some motherfuckers calling me a phony, calling me a snitch, calling me all kinds of bullshit. Big deal. Σου ανήκει η πόλη αφού, ρε. Έτσι έλεγες. Damn right. Until I discover that same motherfucker, well, he's got some real loose lips. Νομίζω τώρα ποιότητα στα βίντεο πρέπει να ξαναγυρίσει έτσι όπως ήταν. Θα έπρεπε να βρω άλλη λύση να κάνω τις εγγραφές, δυστυχώς, αλλά νομίζω το διόρθωσα. Okay. What does he look like? Well, son ain't too diesel or nothing, and he a regular looking dude, know what I mean? Now he don't flash his guap too much, but you can see it in his eyes. He a hustler. Eh? Homie ain't too brolic, but he ain't scrawny neither. And he be styling on him a little, you dig? I mean, he ain't too bummy, but he grimy too. So he's the average one? Look, he's brown skin, B. Motherfucker be rocking baggy clothes, all that. Jewels and he's. Ωραία, στην ουσία θες να πάω να βουλώσω έναν που λέει λόγια για σένα. Look, I need more than that to go on. Jesus. Here, take this. Head down there, take a photo, send it to me, and I'll point out which one of them motherfuckers it is. Fine. And that's a little gift for you. Α, ευχαριστώ που μου έδωσε ένα κινητό με φωτογραφική μηχανή. Από τα πρώτα εκείνης της εποχής. Ωραία. Και θα πάρω αυτό το αμάξι, μιας και το έχεις εδώ. Γιατί όχι. Και να βγάλω φωτογραφία κάποιον για να δούμε αν είναι αυτός που λέει λόγια για σένα, να τον κάνουμε να βουλώσει. Να τον βουλώσουμε μία και καλή, για πάντα. Ωραία. Θα είναι ένας από αυτούς τους τρεις. Shit, Lieutenant. That's something I was forced into from the necessity of my financial situation. My body is forced to rob and deal in order to sustain my own well-being and that of my immediate family. Αν και δεν μας ενδιαφέρει τι λένε. Take a picture with your phone. Ωραία. Μπορούμε να βγάλουμε από το φωτογραφία. Κάμερα. Εδώ καλά είναι. Για να δούμε. Θα μας απαντήσει ο Playboy. Να μας πει αν είναι ένας από αυτούς. Τι λέει. Υπάρχει κι άλλο group. Ναι. Ωραία. Θα στείλουμε, θα κάνουμε φωτογραφία σε άλλο group. Λίγο ψιλοβλακεί αυτό με, το, με αυτή την αποστολή με τις κάμερες, αλλά οκ, okay, το κάνει λίγο πιο ρεαλιστικό. Περιμένουμε τώρα απάντηση. Δεν φαίνομαι καθόλου ύποπτος εδώ με κουστούμι. Καθόλου όμως. Άντε αγόρι μου Playboy. Ωραία, ποιοι μπορεί να είναι ρε. Γιατί άλλο γκρουπάκι δεν έχει. Θα ξαναβγάλω φωτογραφία τους πρώτους. Εκεί, μπαπ, send. Άλλο γκρουπάκι δεν βλέπω να έχει. Κάτσε, θα μπούμε μέσα. Να δούμε, μήπως υπάρχει άλλο γκρουπάκι. Οπ. Yeah. Να το σκοτώσω. Εντάξει, θα το σκοτώσω εύκολα. Θα πάμε εδώ. Θα δεις τι ωραία θα το κάνω επαγγελματικά. Και θα φύγουμε κιόλας. Παίρνεις το σνάιπεράκι. Σημαδεύεις εκεί.
και μπαπ και auto save. Ενεργοποιήθηκε το auto save. Ωραία, τον καθαρίσαμε. Πάει ο τύπας. Το κάναμε full επαγγελματικά. Πρέπει να είναι χαρούμενος ο Playboy τώρα με αυτό. Marlin is dead. You the man, son. You money. You my ice cold Slavic killer. Ναι, τέλος πάντων. Ice cold ή όχι, δεν ξέρω. Πάμε και στον Dwayne αφού είμαστε στην γειτονιά του. Το διαμέρισμά του, να δούμε πώς είναι τώρα αφού γλίτωσε από εκείνον που τον. Ο Νίκο και εννοείται αποκτάει και φίλους, έτσι. Go to the strip club. Ναι, έλεγε ο Dwayne ότι είναι πολύ classy κλαμπάκι και τελικά είναι strip τζάδικο. Ωραία, θα πάμε εκεί. Όμορφα και ωραία. Τώρα, από εδώ που πάμε μπορούμε μήπως να περάσουμε εκεί απέναντι. Ή είναι στο νησάκι απέναντι. Οπα. Ωραία, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι το αμάξι. Αλλά από τη μία θα είναι καλό ότι θα έχουμε έναν άνθρωπο σαν τον Dwayne που σίγουρα δεν θα είναι προδότης, να τον έχουμε φίλο να μας βοηθήσει στο κυνήγι μας για τον Δημήτρη. Θα είναι σίγουρα κάτι πολύ χρήσιμο. Απ' την άλλη ο Playboy μπορεί να έχει τα μέσα, να έχει τα λεφτά, αλλά δεν ξέρω πόσο άνθρωπο εμπιστοσύνη θα είναι εν τέλει. Αλλά θα δούμε, όσο προχωράμε, θα δούμε με ποιον αξίζει να ασχολούμαστε και με ποιον όχι. Τι ωραία αυτό με τις σκιές ρε φίλε από τα αμάξια, τι ωραία ρε φίλε. Τι έχει πετύχει αυτή η εταιρεία, πόσο γαμάτο ρε. Ωραία, κάντε άκρη, περνάει ο καλός. Κάντε άκρη, περνάει ο καλός. Μη μου χτυπήσει κάποιος το αμάξι επειδή βάζετε το δικό σας κεντρικά. Θα σας σπάσω τα μούτρα. Και πού είναι αυτό το κλαμπάκι? Φαίνεται ότι είναι αρκετά μακριά. Για κάτσε λίγο να δούμε στο χάρτη. Οχο, έχουμε ακόμα δρόμο. Κοίτα, ο άλλος πήγε να μου χτυπήσει το αμάξι. Μπήκε στη λωρίδα μου. Βλέπω κάποιος μας παίρνει τηλέφωνο. Μπρούσι. Γεια σου ρε Μπρούσι. Δεν νομίζω. Η αλήθεια είναι ότι του είπαμε αλήθεια ότι θα πάμε σε στριπ τζάδικο. Και ποιος βρέθηκε να μας πάρει τηλέφωνο? Ο Μπρούσι. Ποιος? Ο Μπρούσι. Λες και να κάνουμε παρέα με τον Μπρούσι. Ωραία, φτάσαμε στο καλό μαγαζί. Και πάμε να μπούμε. Αλλο.
Weapons. Welcome. Hello. Να σκοτώσουμε τα τρία strip club managers. Οκ. Ήρθα. Πού είναι οι τρεις strip club managers? Located by listening it on conversations. Και πώς ακούμε conversations? Εσύ είσαι strip club manager? Ε? Όχι. Πώς ακούμε conversation? Δεν μιλάει κανένας, δεν έχει και μουσική. Τώρα την έχουμε κλειστεί τη μουσική, γι' αυτό. Hello? Δεν βλέπω να έχει κανέναν. Private staff only. Τώρα έχω όπλο στα χέρια μου. Ωραία, το κρύψαμε. Δεν έχω ιδέα που είναι αυτοί οι strip club managers. Τι θα λέγατε να αρχίσουμε να σκοτώνουμε όλους? Κάποια στιγμή θα τον πετύχουμε. Τον έναν strip club manager. Jesus test drives all the new bitches. Ωραία, πάει ο ένας. Και πεθάναμε. Μάλιστα. Αλλιώς φανταζόμουν να πάει αυτή η αποστολή. Πολύ διαφορετικά φανταζόμουν. Read. Yes. Replay. Go to the strip club. Πω, πάλι από εδώ μας βγάζει. Ωραία, φίλε. Ωραία, πάμε μια τάκα-τάκα εκεί. Θα τα πούμε πέντες ξανά στο στριπτιτζάτικο. Γιατί βλέπω ότι θα έχουμε να περιμένουμε πολλή ώρα. Εκτός να πάρουμε εδώ το ταξί, για να δούμε. Παίρνουμε το ταξί, θα μας πάει κατευθείαν στο προορισμό. Ω, ναι. Και έτσι δεν χρειάζεται να κόψουμε από το βίντεο. Κάνουμε τσακμπαμ. Ναι, ό,τι πεις. Ωραία. Πάμε ξανά μέσα. Και λογικά τώρα θα πρέπει να αρχίζουμε να σκοτώνουμε έξυπνα, όχι ηλίθια. Hello. Ναι ρε. Take out the three strip club managers. Ο ένας ξέρουμε που είναι. Hello. If you're looking to get some wood, you're gonna have to wait. Hey, ναι ρε. Test drives all the new bitches. Ωραία, μήπως μπορώ να κάνω καμία συμφωνία μαζί σου? This is for Dwayne. Fuck this. You're gonna have to leave. I've been training. That's it. That's enough. Let's go. Ναι, ναι, θα πρέπει να καθαρίσουμε εδώ την, το μέρος. Ωραία. Ωραία, κρύψου. Θα σας καθαρίσω όλους. Νομίζω είναι πιο εύκολο έτσι. Ναι, εσύ κάτσε καλά, φιλαράκι. Δεν σε πέτυχα ούτε μία σφαίρα. Πώς φαίνεται? Ωραία, πάει αυτός. Πάει και αυτός. Ποιος άλλος πυροβολήρα? Κάποιος πυροβολεί εδώ, ρε. Ποιος είναι αυτός ο βλάκας, ρε? Ωραία. Άλλους δεν χρειάζεται να σκοτώσουμε. Που δεν έχουν όπλα. Όποιος έχει όπλα, πεθαίνει δυστυχώς. Εσύ? Ωραία, αυτοί πρέπει να έχουν βγει έξω. Πρέπει να τους βρούμε όλους. Ωραία, πρέπει να τους πιάσουμε. Και με τι καλύτερο να τους πιάσουμε εκτός από αυτό το αμάξι εδώ.
Γρήγορα. Go, go, go. Και η κοπελίτσα εκεί βγήκε έξω στον δρόμο. Έλεος. Ωραία. Πού πήγατε ρε, ο ένας πέθανε κιόλας, κουβαλάτε ένα πτώμα ρε μαζί σας. Ντροπή σας. Δηλαδή έλεος. Τώρα. Το έχουμε σκάσει το ένα λάστιχο, καλό. Next time, don't mess with me. Ωραία. Και καθαρίσαμε το στριπτιζάδικο του Dwayne. Τώρα πλέον θα έχει στριπτιζάδικο. Μας πήρε λίγη ώρα, αλλά το καταφέραμε. Και μπορεί να μην χρειάστηκε να το κάναμε έτσι την αποστολή. Δηλαδή είναι μαγαζί του Playboy. Ελπίζω να μην μάθει ότι εγώ πήγα και το καθάρισα. Dwayne. Δεν είναι πολύ σωστό αυτό που κάναμε από τη στιγμή που το είχε, αλλά μου πεις κάποτε σου άνοικε. Τέλος πάντων. Sorry, παιδες. Πάμε μία στο Money. Να δούμε και σε αυτόν τι άλλο θα έχουμε. Τι άλλο τρελό θα έχουμε να καθαρίσουμε δρόμους από έμπορους. Αυτός πιστεύει ότι καθαρίζουμε δρόμους από έμπορους, αλλά το χρειαζόμαστε γιατί έχει, έχει το κονέ στην αστυνομία και μπορεί να μας βοηθήσει με αυτό. Και άμα δει και το καινούριο αμάξι που έχουμε, άστο, θα πάθει πλάκα. Μου το έκανε δώρο ο Dwayne. Είναι το μόνο αμάξι που δεν βρήκα. Μου το έκανε δώρο ο Dwayne. Ωραία, ο Μάνι είναι εδώ. Με την Ελιζαμπέτα δεν ξέρω αν θα κάνουμε άλλες συνεργασίες. Λογικά θα κάνουμε. Δεν βλέπω λόγο να μην κάνουμε με την Ελιζαμπέτα κάτι. Ωραία, πάμε στο Μάνι. Μάνι. Έντερ, Μάνι. Here, shortly after cleaning up five blocks, he teaches a group of... Yo, man, you made me look gay, man. I warned you, bro. What? No, you don't look gay. You look a little metrosexual or something. Metro's good. It's good. Man, who the hell ever heard of a metrosexual ex-gangster, man? I'm a lord, man, not a lady. Ex-gangster, this show's gonna make me famous. You are gonna be famous. Yo, Nico, man, what am I supposed to do here, man? I got this film genius here making me look like a transsexual or something. On TV, and now some punks been talking all kinds of shit too. What punks? Man, bitches I used to roll with, guys caught up in the game, punks in too deep, man. Yo, I tried, man. I tried to be a good guy. I said I'm reformed, man. But I'm pure ghetto, man. And this show is garbage. Oh, come on. We don't have the killer shot, what? Man. Jeez. We need to go bust somebody, man. Do what you want, as long as it doesn't involve me. Hey, yo, man, we're brethren, και right? Και τι θες να σκοτώσουν άτομα επειδή σε κοροϊδεύουν. Right, man, yo, listen, can you shut these punks up for me, please? Where are they? They're gonna be coming in on the L train, man. From Algonquin to Dukes, man. Hey, I owe you, man. I owe you big time. Okay. Ελκύ να πληρώσεις. You see that, man? Yo, that is streets right there, man. Not none of this shit. Got me dancing in skirts with people in the neighborhood. Man, what the fuck is that, man? Ναι. Ωραία, πάλι θα πάμε να σκοτώσουμε άτομα τα οποία δεν φταίνε και σε πάρα πολλά. Αλλά οκ, okay, δεν μας πειράζει. Όπως και αυτός ο πεζός, παράδειγμα, δεν έφταιγε σε κάτι, αλλά πέθανε. Περνούσε την ώρα που το αμάξι μου ήταν στον δρόμο. Δεν περνούσε από το πεζοδρόμιο. Αν μου πεις είχε διάβαση πεζών. Στην Ελλάδα ποιος σταματάει στη διάβαση πεζών? Κανείς. Άρα γιατί να σταματήσω εγώ? Αζώσιμε, εννοείται. Ωραία, πάμε εδώ να δώσουμε τα 5 δολάρια. Έλα, πάρ' τα λεφτά μου. Άνοιξε. Ναι, thanks. Μόνο και μόνο για να μην με κυνηγάει η αστυνομία, μόνο και μόνο γι' αυτό σταματάω. Γιατί έχω πάρα πολλά λεφτά. Τα 5 δολάρια δεν σημαίνουν κάτι για μένα. Είναι τσάπα. Το είναι για τους τσοφούς. Εμείς είμαστε πλούσιοι. Κοίτα, τι μας έκανε ο ταξιτζής ρε φίλε. Μας χτύπησε το αμάξι, δεν κοιτάει καθρέφτη. Αν μάξι, άλλη μια λεπτομέρεια που έχει σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι τα αμάξια από τα NPCs ανάβουν flash όταν θέλουν να στρίψουν. Σε σχέση με το GTA 5 που δεν ανάβουν flash. Έτσι, μια άλλη μια λεπτομέρεια. Έχει πολλά πράγματα που έχει πετύχει πολύ σωστά το GTA 4 και μετά τα για κάποιο λόγο τα αφαίρεσε από το GTA 5. Γιατί? Ένας Θεός ξέρει.
Ξημερώνει κιόλας. Όμορφα και ωραία. Θα βλέπουμε έτσι τον εχθρό. Κοίτα, κοίτα για το ταξιτζή που να μου χτυπήσει το αμάξι. Ωραία. Και πού είναι αυτή η τύπη, θα είναι στο μετρό. Φαντάζομαι πρέπει να μπω στο μετρό και να τους βρω. Να ακολουθήσω το μετρό και όταν κατέβουν να... να τους καθαρίσω, οκ, okay. Easy. Μην μπαίνετε μπροστά μου ρε, κυνηγάω κάποιον ρε. Ξέρετε τι δύσκολο είναι να κυνηγείς ένα μετρό? Δεν ξέρετε, γι' αυτό. Ωραία, τώρα περνάμε κάτω από το μετρό. Θα ακολουθήσουμε τις γραμμές για να μην χαθούμε. Ωραία αποστολή αυτή που κυνηγάμε το τρένο. Κάτι διαφορετικό σε gameplay. Και χαλάει και το αμάξι μου, το ολοκένουργιο αμάξι μου ρε φίλε. Εδώ στο σπίτι του Ρόμαν τι φάση, ακόμα καμένο είναι, αλλά έχουμε τον γκαράζι μας τουλάχιστον. Για να δούμε εδώ, θα κατέβει ή θα κατέβει σε καμία άλλη στάση? Ίσως κατέβει σε αυτή τη στάση. Όχι, συνεχίζει. Κρίμα, θα ήταν καλό άμα κατεβαίνει σε αυτή τη στάση, γιατί ξέρω πού να ανέβω. Σε άλλες στάσεις δεν ξέρω. Κάντε άκρη, περνάει ο καλός. Όταν περνάει ο καλός θα κάνετε άκρη. Μην χάσουμε το τρένο. Ω, κοίτα ένας πεζός που πήγε να μπει μπροστά στο αμάξι μου και να μου το χτυπήσει. Να πάθει τη ζημιά το αμάξι μου, αν είναι δυνατόν. Θα στρίψουμε εδώ. Οπ. Αυτό το αμάξι έχει πολύ καλά κρατήματα. The target got off the train. Όπα, εδώ νομίζω έχει και όλα στάση. Από εδώ ανεβαίνουμε. Ωραία. Άρα θα πεθάνει το target. Δυστυχώς για αυτόν. Hello target. Bye bye target. Ωραία, και άλλος ένας πρέπει να έχει μείνει. Ωραία. Τους καθαρίσαμε. Α, ναι, άλλη μια λεπτομέρεια που έχει αυτό το παιχνίδι είναι ότι όταν βγάζεις όπλο στον δρόμο, τα NPCs, δηλαδή οι απλοί πολίτες, αντιδρούν και τρέχουν και φοβούνται. Στο GTA 5 δεν αντιδράνει καν άμα δεν τους σημαδεύεις. Ναι. Ό,τι πεις, Μάνι, ό,τι πεις. Και τώρα τι μένει, μπαίνει να πάμε στο ίντερνετ καφέ. Να πάμε στο ίντερνετ καφέ να δούμε για το τέτοιο. Να δούμε για το email αν μας δέχτηκε όλος να πάμε ραντεβού. Γιατί χρειάζομαι ένα σκληρό άντρα να πέσω στα στιβαρά του μπράτσα. Θα πάμε από εδώ. Κάνε άκρη, κάνε άκρη. Όταν περνάει ο καλός θα κάνεις άκρη. Και θα κόψουμε δρόμο από εδώ μέσα από το πάρκο. Τώρα άμα υπάρχει κάποιος που μπαίνει εμπόδιο στο αμάξι μου, δεν θα περάσει καλά. Hop, Nico, meet me at the end of pier at Castle Gardens. Ποιος? Α, θέλει να μας συναντήσει κάποιος τυχαίος. Οκ, okay, αλλά πρώτα τυχαία, δεν ξέρω για σένα. Εγώ έχω ένα ραντεβού. Θέλω να ασχοληθώ πρώτα με το ραντεβού μου. Ωραία, κάντε άκρη. Hello. Για να δούμε. Έχουμε 3 email. Από τον Μπρούσι που θα το απαντήσουμε θετικά. Από εδώ όχι και από εδώ. Bring your wallet because you are picking up the checker. Wear a red rose. Οκ, okay, άρα ξέρουμε πού να τον συναντήσουμε αυτόν τον βλάκα. Και
Playboy. Nico, tell me it weren't you that shot up the strip club in Wuhan. You asked me to help out Dwayne. That's what Έλα, I was μην doing. Το πεις, ρε, Don't Nico, help him μην out το πεις. When it fucks up my business interest. Damn, son. That ain't cool. Εντάξει ρε Playboy, εντάξει. Συγγνώμη, εντάξει να γίνει. Any day now will be a Ben Icon extra organizer. Στις 12 πρέπει να συναντήσω τον French Tom. Το θέμα είναι ότι πού θα είναι αυτή η συνάντηση, γιατί δεν είμαι σίγουρος. Θα πρέπει να ξαναδιαβάσουμε το email μάλλον. Αλλά καλό θα είναι να βρούμε ένα ταξί και να δούμε ποιος είναι αυτός που μας έστειλε μήνυμα να πάμε εκεί. Για ποιο λόγο? Ωραία, πάμε εκεί γρήγορα, τσάκα τσάκα, και να δούμε ποιος είναι αυτός ο τυπάς που μας ψάχνει έτσι τυχαία, να μας πει τι. Και τόσο απομονωμένα. Και από πού βρήκε τον αριθμό μου? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Τι φάση. Άικα. Η καρδούλα είναι εκεί που έπρεπε να πάμε στο ραντεβού. Καλά, θα πάμε άλλη φορά. Δεν βιαζόμαστε. Πάμε τώρα σε αυτόν τον τύπο που μας περιμένει. Η αστυνομία εδώ όταν βρέχει αλλάζει ρούχα. Φοράει ρούχα για βροχή. Ενώ στο GTA 5 δεν γίνεται αυτό. Α, μας παίρνει και η Ελιζαμπέτα. Α, εσύ συνεργάζεσαι με τον Little Jacob. Μας έχει ανάγκη η Ελιζαμπέτα. Εντάξει, και εγώ δεν το καταλαβαίνω τον Little Jacob, να ξέρεις. Για να δούμε εδώ τι παίζει. Call and collect. Ο αστυνομικός που μιλούσε με τον Manny. Where you followed? Hey, strange seeing you here, Officer McCreary. McCreary. I told you to come here, fucking maggot. You did? Why? I know about you. Know what? Τι ξέρεις εμένα? I know enough, boy. Oh, what do you know, boy? I know you killed Mikhail Faustin. I know a group of Russians want you dead. I know you ain't no saint, boy. I don't know what you're talking about. Τα ξέρει όλα αυτά, μάλιστα. You think this is a town that can keep a secret? I really don't know what you're talking about. Yeah, you do. You know that a man's gotta do what a man's gotta do. That people ain't perfect. Μπράβο αστυνομικός που τα έχει μάθει όλα αυτά. Sure, everybody knows. Αλλά φαίνεται ότι για να κάνει τώρα κάποια εργασία μαζί μου και αυτός σίγουρα θα είναι διεφθαρμένος. And I don't look out for you. Know what I mean? I think so. So there's a guy trying to blackmail me. Who? I don't know. Προσπαθεί κάποιος να σε εκβιάσει. Και τώρα εκβιάζεις εσύ εμένα επειδή έχεις αποδείξεις ότι σκότωσα τον Φάουστιν και με κυνηγάνε κι άλλοι και έχω μπλέξει κι άλλα πράγματα. I did what I did. I made a mistake. That don't make me the devil. Now obviously I can't go, because then he gets a picture of me giving him money and I'm admitting guilt. I ain't guilty of nothing, other than being a man. To be honest, I don't really care one way or another. Well, I'm a good man, no doubt. Call me when you get to the spot. Ωραία, πάμε να κανονίσουμε και με αυτό τον εκβιαστή που λες. Και να δούμε το τέτοιο. Go to the viewpoint. Ναι, ok, θα πάμε εκεί. Σταμάτησε και η βροχή επιτέλους. Do you know who you're bumping? Όχι και ούτε με νοιάζει. Κάνε άκρη. Κάνε άκρη. Κάνε άκρη, αγόρι μου. Σου πέσαν και τα ψώνια κάτω. Κουφός είσαι, δεν βλέπεις. Θα πάρουμε και ένα ωραιότατο άμαξάκι από εδώ, στα φανάρια, αφού μας περιμένει. Παπ. Τι κάμερα ρε, δεν έχεις κάμερα ρε. Κάμερα δεν είναι για σένα. Αλλά αυτός ο αστυνομικός πώς έμαθε αυτά τα πράγματα για μας? Βρε, όλη η πόλη ξέρει για μας. Τόσο διάσημοι είμαστε πλέον. Και αυτό το μέρος που πάμε τώρα πού είναι? Οχο.
τέρμα μακριά, είναι κοντά στο αστυνομικό τμήμα αν δεν κάνω λάθος. Ή μπορεί να είναι κιόλας στο αστυνομικό τμήμα. Πάλι καλά, είναι όλο μία ευθεία. Μόνο ελπίζω να μην μπει κάποιος εμπόδιο μπροστά μου, γιατί θα του σπάσω τα μούτρα. Κοίτα, 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 κοίτα τον άλλον τον βλάκα ρε. Κοίτα τον το βλάκα τι έκανε ρε φίλε μου, χτύπησε το αμάξι ρε την ώρα που κάνω προσπέραση κανονικά. Παραλίγο να ανάψω και φλάς, τόσο κανονικά έκανα την προσπέραση. Και μου χτύπησε το αμάξι, δεν ντρέπεται. Λίγο ντροπή ρε, ο άλλος που πας ρε. Έλα, νομίζω φτάνουμε τώρα. Μου έχει λείψει να παίξω αυτό το παιχνίδι. Ήταν φοβερό και τότε, είναι φοβερό και τώρα. Ωραία, φτάσαμε. Να συναντήσουμε αυτόν που εκβιάζει τον Μακρέρι, τον αστυνομικό. I'm in the park. Now what? All right. This guy told me to bring the money there and call him. That means he's somewhere close and he's got a phone. I'm gonna text you his number. You've got to call him and keep a lookout for someone answering a phone. He won't be far. Okay. Άρα πρέπει να καλέσω. Αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Α, ναι, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Α, ωραίο αυτό. Μ' άρεσε. Francis. Option call. Μα εσύ με αριθμούς ξεκλειδώνεις και κωδικούς. Hello? Who's this? A friend. I'm calling about your exchange with McCreary. Ποιος μπορεί να είναι? Yeah? You better have my paper. I ain't fucking around. I'm sure he's got your money. Have you got the stuff he wants? Yeah, I got it. We're gonna make this shit happen. I don't Κάπου around, κοντά πρέπει you know. Να είναι. Νομίζω είναι εκείνος κάτω με την κουκούλα την κίτρινη. I got them on speed dial. Really? Yeah, and there's a lawyer called Tom Goldberg who's real interested. He's hungry Πες να είναι αυτός με τη... με το κίτρινο μπουφάν, κίτρινο κουκούλα. Call me when this exchange is going down. I don't like all the talking. Yeah. Νάτος, τον βρήκαμε τον τύπο. Hot dog, free mustard. What is it? Oh my god! Ωραία, πήραμε, παίρνουμε το storage device και τώρα πρέπει να την κουπανίσουμε από εδώ. Όχι! Πρέπει να φύγουμε ρε. Κρύψε το όπλο, να μην φαίνουμε ύποπτος. Να μην φαίνουμε καθόλου ύποπτος. Παίρνουμε το αμαξάκι και φεύγουμε. Ναι, 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 κύριε αστυνόμε, ναι, 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 όλα κομπλέ. Όλα κομπλέ. Κάντε εσείς τη δουλειά σας. Εγώ κάνω τη δική μου δουλειά. Που σχεδόν δεν έχουμε ζωή. Αλλά δεν πειράζει. Και πάμε να γλιτώσουμε από την αστυνομία. Λοιπόν, κάνει άκρηση. Σε πάτσα κατά λάθος, το ξέρω, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Ωραία, μάλλον γλιτώσαμε από την αστυνομία. Θα ράξουμε λίγο εδώ. Και όλα κομπλέ. Λίγο πίσω. Και να πάμε να δώσουμε αυτά στον Francis. Ο αστυνομικός είναι ο Francis. Ξέρεις τι, θα πάω μεταξύ. Θα πάω κυριλέ. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε ταξί όταν έχουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε ταξί. Ναι, ευχαριστώ. Πάρε και τα 7 δολάρια σου. Και πάμε να δώσουμε τις φωτογραφίες λογικά στον Francis. Ναι. Ω, ένα καλό ελικόπτερο. Ναι. Και τις δικές μου αποδείξεις κάπως θα έπρεπε να τις εξαφανίσεις, αλλά οκ. Μάλιστα. Λίγο, από ό,τι φαίνεται όλοι μας ξέρουν μέσα σε αυτή την πόλη. Αλλά οκ, δεκτό, γινόμαστε γνωστοί.
ο Δημήτρη να μην μάθει που είμαστε ακόμα και μετά είναι όλα κομπλέ. Λοιπόν, νομίζω θα αφήσουμε... Spend my touches, τίτης, ναι, δεν με ενδιαφέρει ο Ρόμαν τώρα. Θα έχουμε και άλλη συνεργασία από ό,τι φαίνεται με αυτόν τον αστυνομικό τον επόμενο καιρό. Άρα εμείς θα αφήσουμε αυτό το επεισόδιο εδώ. Το επόμενο επεισόδιο θα πάμε κατευθείαν στην Ελιζαμπέτα και μετά στον Φράνσις. Ελπίζω να σας αρέσει και αυτό το επεισόδιο με το GTA 4. Ελπίζω να σας αρέσει η σειρά αυτή με αυτό το παιχνίδι, που το θεωρώ φοβερό και σπουδαίο για την εποχή που ήταν. Πολύ καλύτερο από το GTA 5. Αν σας άρεσε και θέλετε να δείτε και άλλα επεισόδια, αφού είστε καινούριοι στο κανάλι, όσοι είστε καινούριοι στο κανάλι, κάντε μια εγγραφή γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο με το GTA 4. Και μέχρι τότε εσείς ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!